Καλημέρα σας. Να ευχηθώ καλό φθινόπωρο. Ελπίζω να μπορέσατε να ξεκουραστείτε έστω και λίγο και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, διότι έχουμε προφανώς πολλή δουλειά μπροστά μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι προφανώς η επικαιρότητα είναι κρίσιμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτή να αναστείλει το συνολικό μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο. Έτσι, ταυτόχρονα και παράλληλα, με τις πυκνές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στα εθνικά ζητήματα, αλλά και στο μέτωπο της πανδημίας, προχωρούμε αδιάκοπα και το νομοθετικό μας έργο. Και αυτό το δρόμο ακολουθούμε και σε αυτόν θα μείνουμε. Έχουμε και σήμερα μια πυκνή ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα όμως πολύ σύντομα να αναφερθώ ξεχωριστά σε μια πολύ σημαντική τομή, την οποία εισάγουμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το νέο νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία και τη διευθέτηση των οφειλών. Είναι ένας ενιαίος κώδικας που επιτέλους κλείνει οριστικά πληγές δεκαετιών της οικονομικής αλλά και κοινωνικής πραγματικότητας. Θέτει ένα ρεαλιστικό, δίκαιο, κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο γύρω από την πρώτη κατοικία και χαράσει έναν σαφή δρόμο για το πώς θα ρυθμίζονται χρέη προς το δημόσιο, προς τα ταμεία, προς τις τράπεζες, τα οποία συνολικά φτάνουν τα 234 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ύψος του ιδιωτικού χρέους σήμερα στην Ελλάδα. Και τέλος, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, προβλέπει και μέτρα τα οποία θα συνδράμουν φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρηματίες που συνάντησαν προβλήματα να απαλλάσσονται από βάρη και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Είναι αυτό το οποίο αποκαλούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι μια τομή που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια τομή η οποία μένει μετέωρη τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία. Γιατί ξέρουμε ότι είχαν γίνει αποσπασματικές προσπάθειες, όμως ουσιαστικά αυτές απέτυχαν. Με χρέη δισεκατομμυρίων τα οποία είναι κόκκινα, δικαστήρια ασφικτιούν από υποθέσεις οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ και βέβαια συχνά πλούσιοι κακοπληρωτές ξεφεύγουν μετακυλίοντας το κόστος στήριξης των τραπεζών στους φορολογούμενους. Από 1η Ιανουαρίου λοιπόν του 2021, οι πραγματικά αδύναμοι οφειλέτες θα ρυθμίζουν ευνοϊκά το χρέος τους ή θα απαλλάσσονται. Βάσει όμως κριτηρίων. Με πρώτο την κατάργηση του απόρριτου για κάθε περιουσιακό στοιχείο των ενδιαφερόμενων, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες διασταυρώσεις και να μην διασώζονται στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως δυστυχώς έχει επανειλημμένα συμβεί. Η διαδικασία την οποία προβλέπει το νομοσχέδιο εξελίσσεται σε στάδια. Πρόληψη, πρώτα με ένα μηχανισμό που θα προειδοποιεί όταν υπάρχει πρόβλημα σε ένα δάνειο, ρύθμιση οφειλών που θα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία ή με φυσική διαμεσολάβηση και θα επικυρώνεται δικαστικά, το στάδιο της πτώχευσης, το οποίο θα οδηγεί σε απαλλαγή από χρέη και τη δυνατότητα επανέναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με λίγα λόγια, το νέο πλαίσιο από τιμωρητικό γίνεται δίκαιο και αναπτυξιακό και ειδικά για τα χρέη ευάλωτων φυσικών προσώπων και την αυτονόητη ηθική δέσμευση του κράτους να εξασφαλίσει την κατοικία τους, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου έχουν έντονο κοινωνικό πρόσημο, ίσως και γι' αυτό προκαλούν και ενστάσεις από την πλευρά των τραπεζών. Η επιλογή όμως είναι ξεκάθαρα πολιτική. Μετά την έγκαιρη προειδοποίηση για όποιον προσφεύγει στο στάδιο της ρύθμισης, θα αναστέλλονται κατασχέσεις και πληστηριασμοί και μετά τη δίμηνη διαβούλευση, οι πιο αδύναμοι θα λαμβάνουν ειδική επιδότηση επί των ρυθμισμένων δόσεων του νέου δανείου. Αλλά και στο τελικό στάδιο. Αυτό της πτώχευσης, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα έχουν δίπλα τους την παρέμβαση του κράτους. Δεν θα χάνουν
το σπίτι τους από κάποιο νέο ιδιοκτήτη. Αντίθετα, αυτό θα μεταφέρεται σε έναν νέο φορέα διαχείρισης ακινήτων που θα μισθώνει το σπίτι μόνο σε εκείνους για 12 χρόνια. Και η πολιτεία θα επιδοτεί και πάλι το ενίκιο, ενώ ο δανειολήπτης θα διατηρεί το δικαίωμα της επαναγοράς όταν μπορέσει να το ασκήσει. Θέλω να υπενθυμίσω, το έχει πει πολλές φορές και ο Χρήστος Σταϊκούρας, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν ισχύει από 1η Μαρτίου του 2019 με ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Η υφιστάμενη διάταξη είχε παραταθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2020 και από τη δικιά μας κυβέρνηση, με πολύ μικρό όμως ενδιαφέρον. Και αυτό είναι και η απόδειξη της αποτυχίας των προηγούμενων ρυθμίσεων. Απαιτείται λοιπόν ένα σύγχρονο, ολιστικό και αποτελεσματικό πλαίσιο. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα κόκκινα δάνεια, που καθυλώνουν τις τράπεζες και τις εμποδίζουν να αναλάβουν το ρόλο τους να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία με ρευστότητα. Η οικονομία λοιπόν οφείλει και πάλι να βαδίσει σε ένα σταθερό έδαφος, να απαλλαγεί από τις πραγματικές επιχειρήσεις ζόμπι και να ενεργοποιήσει παραγωγικές δυνάμεις που μένουν εγκλωβισμένες σε χρέη τα οποία ανάγονται σε διαφορετικές συγκυρίες. Όπως και η κοινωνία έχει ανάγκη από δικαιοσύνη. Στρατηγικοί κακοπληρωτές να πάψουν να ζουν παρασιτικά σε βάρος των πολλών, αλλά και οι πιο ευάλωτοι να βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Το νομοσχέδιο λοιπόν, και κλείνω με αυτό, έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι σαφές, είναι συνολικό, είναι καινοτόμο, θέτει σε ένα κοινό πλαίσιο όλες τις παραμέτρους του ιδιωτικού χρέους, εναρμονίζοντας το και με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι ένα νομοσχέδιο δίκαιο κοινωνικά και γόνιμο επιχειρηματικά. Ενισχύει τους αδύναμους οφειλέτες, επαναφέροντας ταυτόχρονα επιχειρήσεις στην παραγωγική βιωσιμότητα. Και είναι τέλος ένα νομοσχέδιο αναπτυξιακό, γιατί αφαιρεί βάρη από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και απελευθερώνει τις τράπεζες από κόκκινα δάνεια, ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος μίας ανακεφαλοποίησης, όπως δυστυχώς έχει συμβεί επανελειμμένως στο παρελθόν. Με λίγα λόγια, είναι πάνω απ' όλα αυτό που δηλώνει ο τίτλος του. Μια δεύτερη ευκαιρία. Μια νέα αρχή, ένα καινούριο ξεκίνημα για όλους. Περιμένω λοιπόν να το συζητήσουμε σήμερα, να το εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες, μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης αλλά και της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ώστε να γίνει ακόμα καλύτερο μέχρι την ψήφιση του.